τις συγκεντρώσεις και πορείες των εργαζομένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Νέκρωσε η χώρα από την 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ. Κλειστά και τα καταστήματα. Έρημοι δρόμοι. Τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες κουκουλοφόρων στην πλατεία Συντάγματος και την Ομόνοια. Αγρότης επιχείρησε να ρίξει την πόρτα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό του. Το βαρύ κλίμα στη νέα συνάντηση του Γιώργου Κατρούγκαλου με το κουαρτέτο για το ασφαλιστικό. Οι απαντήσεις των δανειστών και η απόρριψη του σχεδίου της κυβέρνησης για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 50%. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά, δήλωσε ο Υπουργός, ενώ φαίνεται ότι η διαβούλευση ξεκινά από την αρχή. Έντονες αντιδράσεις για την πορεία των συνομιλιών από την αντιπολίτευση. Οι νέες δηλώσεις του Βόλφαγκ Σόιμπλε που προκάλεσε τις αντιδράσεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Με ποιο τρόπο επαναφέρει το θέμα του Brexit, τι είπε για τις συνομιλίες του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο το 2011 και την πρότασή του από τότε να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Ιδιαίτερα μεγάλα σε συμμετοχή ήταν τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας ΓΕΣΕΕ ΑΔΔ και ΠΑΜΕ για την απόσυρση του ασφαλιστικού. Στις κινητοποίησεις συμμετείχαν φοιτητές, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ για πρώτη φορά κλειστά έμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Στην Αθήνα, όλοι οι απεργοί κατέληξαν με πορείες στην πλατεία Συντάγματος μπροστά στη Βουλή. Παρέλυσε η χώρα σήμερα από την 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξαν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ, αντιδρώντας στο σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή επαγγελματιών από όλους τους κλάδους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στην Αθήνα, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ πραγματοποίησαν μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς το Σύνταγμα. Η μεγάλη κυβερνητική επαγγελία για κατάργηση των μνημονίων οδήγησε σε ένα τρίτο επαχθές μνημόνιο. Η προσδοκία του κόσμου της εργασίας για επαναφορά της 13ης σύνταξης οδηγεί σε ένα νέο ασφαλιστικό που είναι μια λεμιτόμος για τα δικαιώματα τα κοινωνικοασφαλιστικά. Η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου το οποίο έχει δώσει σπέρνει ανέμους και θα θερήσει θύελλες. Μιλάμε για την υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση του καθολικού, αναδιανεμητικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε ιδιαιτέρως μεγάλη συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία στο Σύνταγμα, στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν πάει άλλο να αποσυρθεί εδώ και τώρα το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο έκτρωμα, να καταργηθούν οι αντεργατικοί αντιλαϊκοί νόμοι. Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Στην απεργία συμμετείχαν οι επαγγελματοβιοτέχνες της ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ με τους εμπόρους με τα περισσότερα καταστήματα να παραμένουν κλειστά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, καθηγητές, δάσκαλοι, γιατροί και φαρμακοποιοί, αλλά και συνολικά ο επιστημονικός κλάδος, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, μηχανικοί και φοροτεχνικοί. Ενωμένοι σήμερα διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο που φτωχοποιεί την κοινωνία, που δημιουργεί μισθούς πείνας, που υπαλληλοποιεί, που ξενιτεύει τα νιάτα μας, που περικόπτει τις συντάξεις. Εάν αυτό το προσχέδιο καταστεί νόμο του κράτους, δημεύεται η περιουσία των δικηγόρων. Πρόκειται όχι για ασφαλιστικές ρυθμίσεις, αλλά για ληστρικές ρυθμίσεις. Πειρά στην κυβέρνηση για το ασφαλιστικό με αφορμή την γενική απεργία με τη μεγάλη συμμετοχή, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τις σημερινές κινητοποίησεις, ο κόσμος βεβαίως εκφράζει την αντίθεσή του και την αγωνία του για αυτά που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Εκφράζει την ανησυχία του για το αύριο. Όμως, και θα έλεγα κατά κύριο λόγο, εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή του για την σκόπιμη κοινική εξαπάτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων των Ελλήνων αποδομεί το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και οδηγεί σε νέες δυσμενείς παρεμβάσεις για τις συντάξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μοναδική της επιδίωξη να καλύψει το κενό των 2 δισεκατομμυρίων που η ίδια δημιούργησε με τις επιλογές της. Για άλλη μία φορά λέμε, πάρτε την πρότασή σας πίσω. Είχα προειδοποιήσει στη Βουλή τον κύριο Τσίπρα και έλεγε. Του είχα πει ότι μία λύση έχεις. Να ζητήσεις συγγνώμη από τους εξαπατημένους πολίτες, να πεις την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η εξαπάτηση φέρνει οργή. Μόλις έρθει η συμφωνία για το ασφαλιστικό και υπάρχουν θετικές ενδείξεις
και από δηλώσεις πολιτικών στελεχών αλλά και οικονομικούς δείκτες της αγοράς. Μπαίνουμε στις πιο θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία. Στην απεργία συμμετείχαν υπό ΕΟΤΑ, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών, οι οδηγοί ταξί και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ κλειστά έμειναν και τα βενζινάδικα. Επεισόδια είχαμε στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο του μεγάλου απεργιακού συλλαλητηρίου κατά του ασφαλιστικού, λίγο πριν από την ολοκλήρωσή του. Στην πλατεία Συντάγματος έπεσαν βροχή οι βόμβες Μολότοφ από κουκουλοφόρους, ενώ αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών. Επεισόδια σημειώθηκαν κατά μήκος της Πανεπιστημίου και σε γύρω δρόμους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα Εξάρχεια. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές υπόπτων, ενώ ένταση επικράτησε και στη Θεσσαλονίκη. Ομάδα αντιεξουσιαστών προσπάθησε να χαλάσει τη μεγαλειώδη πορεία διαμαρτυρίας, σπάζοντας βιτρίνες και εκτοξεύοντας βόμβες Μολότοφ κατά τον ΜΑΤ, αρχικά στην οδό Πεσματζόγλου και στη συνέχεια στην πλατεία Συντάγματος, που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης γύρω στις 2 το μεσημέρι. Νεαροί άρχισαν να πετούν βροχή από Μολότοφ, στις οποίες η αστυνομία απάντησε με χημικά. Η πρώτη μάχη στο στενό της Πεσματζόγλου προκάλεσε την αντίδραση των αστυνομικών, που κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, περιόρισαν τους αντιεξουσιαστές, ενώ έγιναν και δύο προσαγωγές. Στην πλατεία Συντάγματος, από τον μπλοκ των χιλίων αντιεξουσιαστών, αποκόπηκε μια ομάδα 50 ατόμων και προκάλεσε επεισόδια, εκτοξεύοντας Μολότοφ κατά τον ΜΑΤ. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η πληροφορία ότι οι εν λόγω κουκουλοφόροι κυκλοφορούσαν με σφυριά στα χέρια και Μολότοφ από τις 11.30 το πρωί στο κέντρο ανενόχλητη. Μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων, οι αστυνομικοί έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών, απομάκρυναν από την πλατεία Συντάγματος τους κουκουλοφόρους και με πυροσβεστήρες έσβησαν τις μικροεστίες φωτιάς. Οι οδομαχίες μεταφέρθηκαν στη συμβολή της Αμαλίας με την Όθωνος, με τους αντιεξουσιαστές να σημαδεύουν τους άντρες της αστυνομίας. Οι ταραξίες υποχώρησαν στη συνέχεια προς την Ομόνια, όπου είχαμε νέες συγκρούσεις, αλλά και τον τραυματισμό του δημοσιογράφου του 1984, Δημήτρη Πέρου, που χτυπήθηκε στο κεφάλι. Οι ταραξίες τελικώς μπήκαν στα στενά των Εξαρχείων, πετώντας πέτρες και Μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις. Ένταση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι και στην πορεία της Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές που έκαναν δική τους πορεία, έσπασαν βιτρίνες και έγραψαν συνθήματα σε κλειστά καταστήματα. Ενώ διέσχιζαν την Αγία Σοφίας, ήρθαν σε σύγκρουση με εργαζόμενους καταστήματος που ήταν ανοιχτό με πελάτες, σπάζοντας την τζαμαρία. Ένταση προκλήθηκε και έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εργαζομένων, όταν κουκουλοφόροι στράφηκαν εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά, ευτυχώς, και δύο άτομα. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τα αίματα άναψαν και πάλι όταν διαδηλωτής επιχείρησε να εισβάλλει με το φορτηγάκι του στο Υπουργείο, κάτι που τελικώς δεν έκανε. Περαιτέρω κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποίησεων με πολύωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών, των αεροδρομίων και των λιμανιών, αλλά και 24ωρο αποκλεισμό με μπλόκα στις εθνικές οδούς από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου έως και τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των αγροτών. Την παραμονή στις αρχικές της θέσεις, όπως αυτές είχαν καταγραφεί στη συνάντησή του σε Σύνδο, αποφάσισε πανελλήνια συνέλευση συντονιστικών επιτροπών των κινητοποιημένων αγροτών, που πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη. Οι αγρότες ζητούν ρητά και κατηγορηματικά την άμεση ανάκληση των προσχεδίων του νόμου για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Συνάντηση και διάλογο με τον Πρωθυπουργό, ξεκάθαρη και ρητή θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη ψήφιση των νομοσχεδίων και απόρριψη των αναφερομένων προς εισήγηση προσχεδίων νόμου. Σημειώνεται ότι συστάθηκε και η Επιτροπή που θα παραστεί στη συνάντηση της Νίκαιας στις 7 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της ενιαίας κατεύθυνσης του αγώνα όλων των μπλόκων. Τα Τέμπη παρέμειναν κλειστά για 12 ώρες την ώρα που οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας για την Κυριακή έχουν καλέσει εκ νέου εκπροσώπους των μπλόκων από όλη την Ελλάδα στις 12 το μεσημέρι για αποτίμηση του μέχρι τώρα αγώνα και παραπέρα συντονισμό. Στο μεταξύ, σε αποκλεισμό των ελληνοβουλγαρικών και ελληνοτουρκικών συνόρων στο σύνολό τους προχωρούν οι αγρότες του Εύρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, Γιάννη Μαργαριτίδη, μετά τον αποκλεισμό για ένα δίωρο του τελωνίου των Καστανέων, οι αγρότες τοποθέτησαν στο χώρο επιγραφή που ενημερώνει τους Έλληνες να αποφεύγουν την είσοδο στη γείτονα χώρα, καθώς είναι θέμα χρόνου το επαόριστο κλείσιμο των συνόρων. Επαόριστον έκλεισε και ο κόμβος Καστανέων Ριζίων, αποκλείοντας ουσιαστικά το τελωνίο του Ορμενίου. Στο μεταξύ, συνεχίζεται σε 24ωρη βάση η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων στο τελωνίο των Κήπων. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky την Αρετή Σιδηροκαστρίτου. Καλώς ήρθες, Αρετή. Είναι μια μέρα με ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί από το πρωί καταγράφουμε οι δημοσιογράφοι που απεργούσαμε χθες τις κινητοποίησεις αγροτών, εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα συλλαλητήρια.
Είναι ένα κρίσιμο και κομβικό σημείο για την κυβέρνηση, η οποία, αν και από ό,τι διαφαίνεται αυτήν την ώρα, μάλλον έχει την αριθμητική πλειοψηφία για να ξεπεράσει το σκόπελο του ασφαλιστικού, παύλα φορολογικού, γιατί μπαίνει και αυτό τώρα στην κουβέντα. Εν τούτης, το πολιτικό ζήτημα παραμένει. Και θέλω τη δική σου εκτίμηση, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ που κάνεις, για το εάν είμαστε με βάση τις γενικευμένες αντιδράσεις μπροστά σε πολιτικές εξελίξεις. Κοίταξε, αναμφισβήτητα, οι πορείες σε όλη τη χώρα χαρακτηρίστηκαν μεγαλειώδεις και αυτή που είδαμε στην Αθήνα ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις υποσχέσεις που έδωσε πριν από τις εκλογές και το γεγονός ότι διαψεύστηκαν αυτές. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως όλοι ξέρουμε, υπήρχαν και άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους ψηφοφόρους του, ας πούμε, να συμμετέχουν, να αντιδράσουν. Αυτό γίνεται παγίω. Αλλά αυτό νομίζω ότι το έκανε ακριβώς για να μην απομονωθεί και να μην πούν ότι συμμετείχαν και άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τους κάλεσε εκ του ασφαλούς, θα έλεγα. Γιατί ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν. Γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και δέχτηκαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική, έχουν διαψευστεί. Αυτό το ξέρουν και μέλη της κυβέρνησης και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Κατά την άποψή σου, αυτό είναι το θέμα ή το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετέχουν στις πορείες άνθρωποι οι οποίοι παραδοσιακά παρακολουθούσαν αλλά αρνούνταν τη συμμετοχή? Είναι αυτό το κίνημα της γραβάτας, όπως συνηθίσαμε να το λέμε. Ναι. Είναι ομάδες εργαζομένων, κατηγορίες πολιτών, οι οποίες θίγονται, όπως λένε, βάναυσα από τα προτινόμενα μέτρα του ασφαλιστικού και σκοπεύουν να μην αφήσουν την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί. Ναι, έτσι είναι. Είναι οι άνθρωποι που δεν πήγαιναν πάντοτε στις πορείες. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτό το κίνημα της γραβάτας. Καλά, έτσι που λένε, το λέμε σχηματικά τώρα, ενδεχομένως και καθ' υπερβολή. Έχουμε όλοι παραδείγματα στο περιβάλλον μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πράγματι δεν πήγαιναν στις πορείες και τώρα έχουν ξεσηκωθεί. Mm-hmm. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, Λίνα, με την πιο σκληρή πολιτική που είχαμε ποτέ σκεφτεί ότι θα υπάρξει στη χώρα. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις, γιατί όπως είπες, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τα κουκιά να ψηφίσει τα μέτρα, αλλά η αντίδραση των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα είναι τέτοια που δεν ξέρω αν θα καταφέρει και μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές που ψηφίζει. Μέχρι σήμερα έχουμε δει ότι προσπαθούν από τότε που έγιναν κυβέρνηση, αλλά έχουν μείνει στην προσπάθεια να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου εκτίμηση. Μαζί με το προσφυγικό που θα το συζητήσουμε, που μας έχει πλακώσει, νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι ολίγον δραματικές. Πάμε να δούμε την άλλη δραματική πτυχή αυτής της υπόθεσης του ελληνικού ζητήματος, όπως καταγράφεται από την πορεία της διαπραγμάτευσης. Όμως, πάμε πριν δούμε τη διαπραγμάτευση, να δούμε τι έγινε στις γειτονιές της Αθήνας, καθώς παρέλυσαν όλες τις συνοικίες, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των καταστηματαρχών δεν άνοιξαν σήμερα τα καταστήματά τους, συμμετέχοντας στην απεργία κατά του ασφαλιστικού. Την ίδια ώρα, παραγωγοί λαϊκών αγορών ύψωσαν πανό μήκους 50 μέτρων στην Ακρόπολη, δηλώνοντας πως η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τους αγρότες της. Παραγωγή λαϊκών αγορών υψών πανόμικους 50 μέτρων κατά του ασφαλιστικού στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρά την προσπάθεια της αστυνομίας να τους αποτρέψει. Πλώσαμε ένα μεγάλο πανό που λέει: χωρίς αγροτική παραγωγή δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να βρει τρόπους να μπορούν οι Έλληνες αγρότες να παράγουν, για να μπορούν όλοι οι Έλληνες καταναλωτές να έχουν αγροτικά προϊόντα και να κάνουμε εξαγωγές να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Δεν θέλουμε τις κοινωνικές ομάδες εναντίον μας, θέλουμε όλοι μαζί να λύσουμε το πρόβλημα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη.
Η ώρα είναι κοντά στις 10.30 το πρωί και στην Αθήνα τίποτα δεν θυμίζει τη ρουτίνα μιας συνηθισμένης ημέρας του Φλεβάρι. Η προσπέλαση στο κέντρο είναι αδύνατη για οχήματα, καθώς οι κεντρικοί δρόμοι έχουν αποκοπεί εντελώς από την τροχέα, ενώ καραβάνια από πρόσφυγες που έρχονται με τα πόδια από τον Πειραιά ανακατεύονται με το πλήθος των διαδηλωτών που κατευθύνονται μέσω της οδού Πειραιός προς την Ομόνοια. Στους κεντρικούς δρόμους, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, το Εγάλεο και αλλού, μπορεί κανείς να παίξει μπάλα αφού θυμίζουν 15 Αύγουστο. Στις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας οι τοπικές αγορές παρέλυσαν. Ανοιχτά παρέμειναν μόνο τα σούπερ μάρκετ και κάποια καταστήματα από πολυεθνικές εταιρείες. Ντροπή δεν είναι να ανοίξω. Αυτοί κάτι τέτοιες φίρμες γύρω-γύρω υποτίθεται ότι τα συστήματά τους δεν μπορούν να κλείσουν και έχουν ανοιχτά. Θέλουν τα κορίτσια με τις απειλές ότι θα τα διώξουν. Αν δεν ανοίξουν, ανοίγουν και χαλάνε την αγορά. Εγώ είμαι 50 χρόνια. Τα ταξί απεργούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν παρκάρει τα οχήματά τους κάτω από τα σπίτια τους. Κινούνται μόνο ελάχιστοι, ενώ κάποιοι άλλοι περιμένουν τα λεωφορεία, κυρίως για να πάνε στην πορεία στο κέντρο. Εγώ τα βλέπω κλειστά όλα. Κλειστά τα βλέπετε όλα. Όλα αυτά, δεν τα βλέπετε. Όλα αυτά είναι οι πολιτικές και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Μας έχουν σαγκατεύσει. Τι λέτε που απεργεί ο κόσμος? Καλά κάνει. Τι άλλο, τι να πεις, τι χειρότερα. Ελάχιστοι περπατούν στους εμπορικούς δρόμους ή χαζεύουν στις βιτρίνες των κλειστών καταστημάτων. Ενώ και όσα καταστήματα είναι ανοιχτά, δεν έχουν ελπίδες να χτυπήσουν πελάτη αυτή την ώρα. Και ενώ όλα αυτά γίνονται και εντείνονται οι αντιδράσεις όλων των κοινωνικών ομάδων, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση. Σε βαρύ λοιπόν κλίμα συνεχίστηκαν σήμερα οι επαφές του κουαρτέτου με στελέχη της κυβέρνησης, αφού έχουν εκφράσει ήδη τις διαφωνίες τους για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά και την δυσπιστία τους για την απόδοση των φορολογικών μέτρων. Μετά τη συνάντηση που είχε μαζί τους ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, όλα τα ζητήματα δείχνουν να συζητούνται εξ αρχής, ενώ όπως είπε, δεν έθεσαν θέμα μείωση συντάξεων. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα και η δεύτερη συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο για τα θέματα του ασφαλιστικού. Αυτό που έγινε γνωστό είναι πως όλα τα μεγάλα θέματα παραμένουν ανοιχτά και ειδικά η πρόβλεψη κριτηρίων για τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης αλλά και η αύξηση των ελάχιστων χρόνων από τα 15 στα 20 έτη. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, δεν ετέθη σε κανένα σημείο θέμα μείωση συντάξεων, ενώ τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί η επεξεργασία των σεναρίων με τα τεχνικά κλιμάκια. Φαίνεται επίσης ότι η κυβέρνηση ανέφερε στους δανειστές ότι διεξάγεται διάλογος με την κοινωνία για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, λόγος για τον οποίο το κουαρτέτο επιφυλάχθηκε να δώσει απαντήσεις. Οι δανειστές έχουν φτάσει στην Αθήνα θέλοντας να κρατήσουν ιδιαίτερα σκληρή στάση, κάτι που φάνηκε και από τη μαραθώνια συνάντηση που είχαν χθες με τον Ευφλίδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Σταθάκη. Το κουαρτέτο έχει απορρίψει πλήρως την πρόταση για αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά μια μισή μονάδα, αναγκάζοντας επί της ουσίας την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους ώστε να αποφύγει μείωση των επικουρικών συντάξεων, τουλάχιστον επί της αρχής. Κατά τη χθεσινή μαραθώνια συνάντηση, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στο βασικό σενάριο για το 2016, αλλά και τα δύο επόμενα έτη, καθώς δεν κάνουν την ίδια εκτίμηση για την απόδοση των ήδη ψηφισμένων μέτρων. Σε πολύ αρχικό στάδιο είναι και η συζήτηση για το φορολογικό, ενώ τα στοιχεία της κυβέρνησης θα αναλυθούν από τα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέτου. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε άποψη για το θέμα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται τρόπος για την εξέβρεση 300 με 400 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης αναφέρθηκε σε ομιλία του στο θέμα της φορολογίας. Επειδή το θέμα των ημερών είναι η πρόταση που κατατέθηκε σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για τις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, ναι, έχουν δίκιο κάποιοι και ανησυχούν. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Να μεταφέρουμε το φορολογικό βάρος από τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα στα υψηλά και στα πολύ υψηλά. Δεν είναι κάποια έκπληξη αυτό. Είχαμε προειδοποιήσει ότι θα το κάνουμε αυτό και να μην περιμένουν, να μην φοβούνται μάλλον εκπλήξεις θα έρθουν και στις άλλες φορολογίες και στα άλλα μέτρα. Η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης είναι αυτή. Δεν είναι δυνατόν σπίτια που κάνουν εμπορική αξία 20 και 30 χιλιάδες να έχουν υπέρμετρη φορολογική επιβάρηση μέσω του έμφυα και τεράστιες περιουσίες στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό να είναι απαλλασσόμενες ή να πληρώνουν ελάχιστο φορολογική επιβάρυνση φόρους περιουσίας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει ακόμα μια φορά το μύθο της δίθεν σκληρής διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό παραμύθι που στηρίζεται στην κουλησιεργία, στην αναβολή και τελικά
στη μη διαπραγμάτευση. Οι συζητήσεις του κουαρτέτου συνεχίστηκαν με την Θεανό Φωτίου και με το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και εν συνεχεία με τον Γιώργο Σταθάκη. Σαν να μην έφταναν λοιπόν οι δυσκολίες ως προς την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και οι συνεχείς προκλήσεις που θα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας από το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον Βόλφαγκ Σόιμπλε, ήρθε και ένα νέο τελεσίγραφο από την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία αναφέρθηκε στο ασφαλιστικό και στο χρέος. Πάμε να ακούσουμε το Βαγγέλη Σαρή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Λίνα. Μιλούμε λοιπόν για ένα αυστηρό μήνυμα, το οποίο κάλλιστα μπορούμε να αποκαλέσουμε και σκληρό τελεσίγραφο, από την κυρία Λαγκάρτ, η οποία σε συνέντευξή της και όταν ερωτήθηκε, είπε ότι υπογράμμισε την ανάγκη του ελληνικού ασφαλιστικού σύστημα να καταστεί βιώσιμο τόσο σε μεσοπρόθεσμη όσο και μακροχρόνια βάση, προειδοποιώντας ότι η διευθέτησή του συνδέεται άμεσα με την ελάχνυνση του χρέους. Όπως είπε, αν οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό δεν είναι τόσο σημαντικές και βαθιές όσο αυτό χρειάζεται, θα σημάνει ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ελάχνυνση του χρέους από την άλλη πλευρά, ενώντας βέβαια τους Ευρωπαίους, αλλά εξίσου όσο μεγάλη και να είναι αυτή η ελάχνυνση, δεν θα μπορέσει να κάνει το ασφαλιστικό μας βιώσιμο. Και όταν της ζητήθηκε να τοποθετηθεί αναφορικά με τις σκληρές αξιώσεις του Ταμείου που μπλοκάρουν ενδεχομένως και την αξιολόγηση του προγράμματος, η κυρία Λαγκάρτ υποστήριξε ότι με δεδομένο ότι το 10% του ΑΕΠ του ελληνικού πηγαίνει κάθε χρόνο για τη στήριξη του ασφαλιστικού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη κυμαίνεται γύρω στο 2,5%, η μεταρρύθμισή του είναι απαραίτητη προκειμένου να μην συσσωρεύονται ελλείμματα και χρέος. Δεν επιβάλλουμε, είπε, δρακόντιες μεταρρυθμίσεις. Αντιθέτως, έχουμε πει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν πρέπει να είναι υπερβολική, αλλά να βγαίνουν τα νούμερα. Πάντως, μετά από αυτό, συμπλήρωσε ότι η ελάφρυνση του χρέους πρέπει να συνοδεύσει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τόσο στις συντάξεις, όσο και στο φορολογικό σύστημα, αλλά και στο θέμα της φοροδιαφυγής. Και η Ελλάδα, είπε, πρέπει να επιτύχει στην πραγματική ζωή και όχι στα χαρτιά. Όχι τα νούμερα δηλαδή που είπε λίγο πριν, αλλά πλέον και στην πραγματική ζωή. Πρόκειται όντως για ένα σκληρό τελεσίγραφο που δείχνει και τις προθέσεις αυτή τη στιγμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ποια θα είναι η στάση που θα εξακολουθήσουν να τηρούν τα μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη Σαρή. Τώρα, νέα πρόκληση από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε. Σε εκδήλωση είπε πως εάν η Ελλάδα είχε βγει από το ευρώ τότε, οι Έλληνες θα είχαν πονέσει μια φορά και δεν θα είχαν υποβληθεί στην επίπονη διαδικασία των σκληρών μέτρων. Σε μια σειρά από νέες προκλητικές δηλώσεις για τη χώρα μας προχώρησε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βόλφαγκ Σόιμπλε, ο οποίος εμέσως επανέφερε το θέμα του Brexit. Ο κύριος Σόιμπλε είπε πως εάν η Ελλάδα είχε βγει από το ευρώ, τότε οι Έλληνες θα είχαν πονέσει μια φορά και δεν θα είχαν υποβληθεί στην επίπονη διαδικασία των σκληρών μέτρων. Το Brexit θα έπλυνε μια και έξω τους Έλληνες, αποφεύγοντας το διαρκή πόνο του ελληνικού πληθυσμού. Στην ομιλία του στο Αμβούργο, ο κύριος Σόιμπλε είπε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι δύσκολο να ανακάμψει δίχως υποτίμηση. Και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα δυσκολευτεί να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα χωρίς να επιστρατεύσει το εργαλείο της νομισματικής υποτίμησης. Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Γερμανός Υπουργός, υποστηρίζουν ότι η μόνη παραγωγική συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι για το πώς θα καταφέρει η χώρα μας να επιτύχει μια ενωμένη κοινωνική Ευρώπη. Η Ελλάδα εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας κατάλληλες συμμαχίες, λένε οι πηγές. Και κάθε φορά, τέτοιες φωνές που μιλούν για Brexit ουσιαστικά βρίσκουν απέναντι την Αθήνα. Τα όσα είπε ο κύριος Σόιμπλε, σχολίασε και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά δεν κατανοούμε τι εννοούσε ο κύριος Σόιμπλε. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό. Και πάντως, θέλω να τονίσω ότι ο ελληνικός λαός στο σύνολό του έχει επισφραγίσει τη βούλησή του να παραμείνει η χώρα και στο ευρώ, στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη θέση του ελληνικού λαού και ουδής μπορεί να την παραγνωρίζει. Απάντηση στο Βόλφαγκ Σόιμπλε έδωσε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τότε, και ενώ εμείς δίναμε μάχη εθνικής επιβίωσης, υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι το Brexit είναι όπλο στα χέρια της Ελλάδας. Κάποιοι που υπόσχονταν στον ελληνικό λαό έναν εύκολο αντιμνημονιακό δρόμο.
Ελπίζω τώρα όλοι να συνειδητοποιούν από ποιους κινδύνους πέρασε ξυστά η πατρίδα μας εξαιτίας των επιλογών του 2015. Η επίπτωση δυστυχώς των οποίων θα μας ακολουθεί για καιρό, όπως φαίνεται με όσα γίνονται γύρω από το ασφαλιστικό και την περιβόητη αξιολόγηση. Η Ελλάδα θα καταγράψει αρνητική ανάπτυξη στο σύνολο του 2016, αισθητά χαμηλότερη όμως από ό,τι προέβλεπε η Κομισιόν το φθινόπωρο, δήλωσε ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιέρ Μοσκοβισί. Devrait enregistrer une croissance négative sur l'ensemble de l'année 2016, mais nettement moins que prévu à l'automne, moins négative. La croissance devrait se renforcer à partir du second semestre de cette année. Nous prévoyons maintenant une contraction du PIB de 0,7% en 2016, c'était supérieur à 1% dans nos prévisions d'automne, et un rebond à 2,7% en 2017, lorsque la mise en œuvre continue des réformes portera ses fruits. Et j'en profite pour dire ici qu'il y a un message politique là-dedans. C'est que les réformes et la confiance sont la clé de la reprise pour l'économie grecque, qui est une économie réactive et qui a des potentiels. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons particulièrement le succès des discussions qui sont en cours en ce moment à Athènes. Je pense que c'est essentiel pour la Grèce et pour la zone euro. Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε πάλι αρετοί, στο ίδιο έργο που παρακολουθούμε εδώ και 6 χρόνια, σε αυτή τη μνημονιακή περιπέτεια. Και θέλω να δανειστώ τώρα την εμπειρία σου από το πολιτικό ρεπορτάζ και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος. Αλλά η αίσθηση από το τελεσίγραφο της Κριστίν Λαγκάρτ, που δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται τέτοιο τελεσίγραφο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δείχνει μια κατεύθυνση μεταρρυθμιστική. Αυτή που η ελληνική πολιτική τάξη δεν μπορεί να κάνει, να ακολουθήσει, γιατί δεν μπορεί να ξεριζώσει τα σπλάχνα της κομματικής της πελατείας. Είναι πάντοτε η κατεύθυνση του δημοσίου. Και είδες ότι υπάρχει μια χαρακτηριστική αποστροφή στη δήλωσή της που λέει ότι εμείς δεν ζητούμε μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, ζητούμε κάθετη παρέμβαση στο θέμα των συντάξεων. Όπως το παρελθόν που δεν τόλμησαν προηγούμενες κυβερνήσεις, ζητούσαν κάθετη παρέμβαση στο ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, δεδομένου ότι με αυτή τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ούτε η αξιολόγηση προχωρά, αλλά και φυσικά το αφήγημα της κυβέρνησης για ταχύτατη διευθέτηση του χρέους, πέφτει στο κενό. Κοίταξε, είναι σίγουρο ότι αυτό που λες για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους διορισμούς, για τα ρουσάρια κλπ. Και τώρα είναι και συντάξεις γιατί είναι δημόσιο, ναι, έτσι. Όμως, από άλλη μεριά, πρέπει να καταλάβουμε όλοι το εξής, ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, και ότι τις σημερινές συντάξεις τις πληρώνουν όσοι εργάζονται. Ακριβώς. Και τις προηγούμενες συντάξεις τις πληρώναν αυτοί πάλι που εργαζόντουσαν. Ενώ σε μια χώρα που είναι ανεπτυγμένη δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εδώ λοιπόν τα πράγματα έχουν, κατά την προσωπική μου άποψη, περιέλθει σε μια τεράστια σύγχυση. Και με τους ξένους και με την κυβέρνηση και σε αδίέξοδο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, είτε λέγεται Λαγκάρντ, είτε ο κύριος Μοσκοβισί, τώρα που τον βλέπαμε. Ο οποίος προανήγγειλε νέα μέτρα από ακριβώς, ό,τι κατάλαβα. Νέα μέτρα για το 2016 και παράλληλα μας έλεγε ότι η ανάπτυξη θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Από πού θα ξεκινήσει η ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2016, εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν βλέπω δουλειές, βλέπω ανεργία, νομίζω. Βλέπω κλειστά μαγαζιά, δεν υπάρχουν πια εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά που κάποτε. Υπήρχαν εργοστάσια, είχαμε κλωστό υφαντουργία, είχαμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτά όλα που ζητάνε είναι περικοπές. Και μπορεί να μην το έχουν πει αλλά θα καθαρά, αλλά και αυτό που κάνει ο κ. Κατρούγκαλος που συζητάει με τους δανειστές και λέει ότι όλα τα μεγάλα θέματα, είπε βγαίνοντας από τη συνάντησή τους, είναι ανοιχτά και διαπραγματευόμαστε σκληρά, είναι σίγουρο ότι θα βάλουν και θέμα περικοπής συντάξεων. Ήδη συζητιέται για τα επικουρικά και τις συντάξεις. Ήδη συζητιέται ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει ΕΚΑΣ. Ήδη συζητιέται ότι κάποια στιγμή η εθνική σύνταξη θα είναι σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Όλα αυτά που συζητιούνται λοιπόν πιέζουν οι δανειστές να γίνουν. Απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί. Είναι εγκλωβισμένη σε έναν επικοινωνιακό τακτικισμό. Ναι, να μην κάθε τα βγάλει φορά ακόμα, τον ακολουθεί με τον ίδιο τρόπο. Να μην τα δείξει, να μην τα ομολογήσει. Αλλά κάθε φορά βλέπουμε ότι. Μετά από ένα παζάρι, μια πίεση, κάτι από αυτά που έχουμε ακούσει συμβαίνει. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό το επιχείρημα που έγινε πέρσι τον Ιούνιο ότι διαπραγματευτήκαμε, αλλά τι να κάνουμε, χάσαμε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι, περί αυτού πρόκειται, αλλά από την άλλη μεριά, εγώ βλέπω, ας πούμε, ο κ. Τσίπρας είναι στο Λονδίνο,
Μίλησε με την κυρία Μέρκελ, με τον Κάμερον. Πληροφορίες λένε, θα το δούμε και στη συνέχεια, ότι διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη στάση που ακολουθεί το κουαρτέτο έναντι των ελληνικών προτάσεων, αλλά δεν ξέρω τώρα... Πάντως, μετά από τόσα χρόνια... Τον άκουσαν. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Και αυτό που οι ίδιοι ζητάνε, οι ξένοι δανειστές, είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αλλά εγώ έχω καταλάβει, που στην αρχή έλεγα, βρε παιδιά, αν είναι το μνημόνιο να μας σώσει, άντε να πάει στα κομμάτια. Κρατάει πολλά χρόνια πια αυτό το μνημόνιο. Είναι σίγουρο ότι αυτοί προσπαθούν πια να πάρουν και τις δουλειές και τον ήλιο και τη θάλασσα και τα οικόπεδα και όλα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δεν έχω καταλάβει κάτι άλλο. Κάποιοι προεξοφλούν ότι με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αυτός ο στόχος επετεύχθη. Μάλλον. Αλλά θα το δούμε στην πορεία, γιατί στην Ελλάδα έχουμε τα πολιτικά αφηγήματα που θολώνουν την εικόνα και συνειδητοποιούμε τι πραγματικά συνέβη, τι πραγματικά υπεγράφει και αποφασίστηκε σε ύστερο χρόνο, και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τετελεσμένα. Αρετή, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Η πορεία του ελληνικού προγράμματος και η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της διάσκεψης δωρητών για τη Συρία που πραγματοποιείται στο Λονδίνο. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Ντέιβιντ Κάμερον, όπου εκτός από το προσφυγικό συζητήθηκε και το θέμα της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Μέγαρο Μαξίμου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε τη Γερμανίδα Καγκελάριο σχετικά με τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία και την πρόταση ασφαλιστικής μεταρρύθμισης εν αναμονή της απάντησης των θεσμών, εκφράζοντας παράλληλα για μία ακόμη φορά την αγωνία του για την ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Ως προς το προσφυγικό, η Άγγελα Μέρκελ πίεσε τον Αλέξη Τσίπρα να εκπληρώσει η χώρα μας στις υποχρεώσεις της και συμφώνησαν ότι ο Φεβρουάριος αποτελεί κρίσιμο μήνα, καθώς και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Τουρκίας θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε κατηδίαν και με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον. Η συνάντησή τους επικεντρώθηκε στο προσφυγικό ζήτημα και συζητήθηκε η σημασία της ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους Σύρους πρόσφυγες στις γειτονικές με τη Συρία χώρες, η οποία περιλαμβάνεται στους στόχους της διάσκεψης των δωρητών. Υπογραμμίστηκαν επίσης οι προσπάθειες που καταβάλει η χώρα μας για ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών, καθώς και η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Επιπλέον συζητήθηκαν το Κυπριακό αλλά και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σχετικά με την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, ο κύριος Τσίπρας είδε και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς. Στην τοποθέτησή του, στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης δωρητών, διατύπωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, εστιασμένη στην αποτελεσματική και ανθρώπινη διαχείριση των προσφυγικών ροών, τονίζοντας ότι πρέπει να εργαστούμε για ένα ισχυρό πρόγραμμα επανεγκατάστασης στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες και να ασκηθεί πίεση για πολιτική διευθέτηση της Συριακής σύγκρουσης που θα τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων και θα αντιμετωπίζει την τρομοκρατία. Μια διευθέτηση που θα δημιουργεί συνθήκες για συμφιλίωση και για επιστροφή των Σύρων στα σπίτια τους. Οξία κριτική για την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα ασκεί η εμπιστευτική έκθεση Γερμανικής Υπηρεσίας Αναλύσεων που επικαλείται το Σπίγκελ για την παράνομη μετανάστευση, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να είναι προϊόν πολιτικής σκοπιμότητας. Κατά την άποψη γερμανικών αρχών ασφαλείας, η Ελλάδα αποτυγχάνει παταγωδώς στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης, όπως σημειώνει η διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Spiegel, επικαλούμενη εμπιστευτική έκθεση του Κέντρου Κοινών Αναλύσεων και Στρατηγικής για την παράνομη μετανάστευση του Γκασίμ. Πολλοί αιτούνται σε άσυλο, ανάμεσα στους οποίους και παιδιά, ζουν στην Ελλάδα άστεγοι και υπό αντίξωες συνθήκες. Η έκθεση περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας ως απάνθρωπη και δεν διστάζει να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω,
εκτιμώντας ότι οι συνθήκες που επικρατούν ίσως και να αποτελούν προϊόν πολιτικής σκοπιμότητας, δεδομένου ότι οθούν τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό την Ελλάδα, κατευθυνόμενοι σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση γίνεται επίσης λόγος για σοβαρή υποστελέχωση της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αναμονής για την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης ασύλου, η οποία διαρκεί εν μέρει ακόμη και χρόνια. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, σε αυτό το διάστημα οι άνθρωποι δεν υποστηρίζονται ούτε οικονομικά ούτε υλικά. Στυλιτεύεται ακόμη το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων ασύλου που ανέρχεται στο 75%, όντας ασυνήθιστα υψηλό σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνει το γερμανικό περιοδικό, η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο έχει προς το παρόν αφήσει αναπάντητες σχετικές ερωτήσεις. Οι εκθέσεις του κέντρου Γκασίμ, στο οποίο εμπλέκονται η Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, εστιάζουν συχνά στις εξελίξεις στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης, σημειώνει το δημοσίευμα του Σπίγκελ. Όπως διευκρινίζεται, σύμφωνα με την έκθεση, το τελευταίο διάστημα κατέφτασε στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός μεταναστών από το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία, οι οποίοι δήλωσαν ότι κατάγονται από το Ιράκ και τη Συρία με στόχο να λάβουν το ελληνικό πιστοποιητικό καταγραφής που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την πορεία τους μέσω της λεγόμενης Βαλκανικής Οδού. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι και η Κομισιόν έχει ασκήσει οξία κριτική στην Αθήνα, υπενθυμίζοντας έκθεση που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα παραμελεί σοβαρά την υποχρέωσή της να διενεργεί ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ΚΟΠΑ με τώρα, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων που αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου ταυτοποίησης. Αποτέλεσμα ήταν το ελικόπτερο που τον μετέφερε στο νησί να προσγειωθεί σε άλλο σημείο. Τεταμένη ήταν η κατάσταση στην ΚΟ, καθώς κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του Πάνου Καμένου στα οικόπεδα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να τοποθετήσει τα κέντρα ταυτοποίησης. Μάλιστα, οι κάτοικοι υποστήριξαν ότι εμπόδισαν να προσγειωθεί το ελικόπτερο που τον μετέφερε. Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν έκαναν εμφάνισή τους δημιουργίες των ΜΑΤ. Οι κάτοικοι είχαν μπλοκάρει τα δύο σημεία που γνώριζαν ότι θα προσγειωθεί το ΣΥΝΟΚ. Ο πιλότος τελικά έκανε δύο υπερτήσεις στο νησί και προσγειώθηκε σε άλλο οικόπεδο. Μετά την ολιγόλεπτη επιθεώρηση, ο Υπουργός αναχώρησε για τη Λέρο και τα άλλα νησιά όπου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα κέντρα καταγραφής προσφύγων. Εμείς θα παρακολουθούμε επί 24ωρου βάσους την συνέχιση των εργασιών. Θα είμαστε εδώ παρόντες όταν χρειαστεί και θα σας περιμένουμε στις 14 Φεβρουαρίου για να κάνουμε τα εγγένεια του χωρισμού της Σάμου. Δεν θα υπάρχει καμία άλλη παράπλευρη ανάπτυξη των μεταναστών και των προσφύγων στο νησί. Ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι η δημιουργία των hot spots θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νησιών. Τα χρήματα υπάρχουν, πρέπει να στηθούν τα hot spots. Τα hot spots πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος με ανησυχία. Ο ελληνικός λαός, και πρέπει να το πούμε και το λέω εδώ έξω που βρίσκομαι, έχει επιδείξει ανθρωπιά μοναδική. Παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος Κομισιόν. It is not a question of isolating Greece, as some people are saying. That would make no sense. I never wanted a Grexit from the Eurozone, and I don't want to have a Grexit from Schengen either. Εν τω μεταξύ, των δράμα των προσφύγων δεν έχουν τέλος. Οι Ιταλικές αρχές έδωσαν βίντεο με τη διάσωση προσφύγων που πάλευαν στα παγωμένα νερά του Αιγαίου ανοιχτά τη Σάμου. Μπράβο Ματέο, μπράβο, μπράβο, μπράβο! Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν χθες οι δημοσιογράφοι. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είχαν χθες απεργία προκειμένου να μπορούμε σήμερα να καλύψουμε τις απεργιακές κινητοποίησεις. Η Γενική Απεργία Δημοσιογράφων και Εργαζομένων λοιπόν ειδικοτήτων στα μίντια συνιστά άλλο ένα μέσο πίεσης στην κυβέρνηση και άμεση εκδήλωση έντονης δυσαρέσκειας και αντίθεσης στις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα.
Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί για την ανατροπή αυτού που ονομάζουμε έκτρωμα Κατρούγκαλου. Η ΕΣΥΑ έχει πάρει καθαρή θέση και έχει απαντήσει στην κυβέρνηση ότι θα υπερασπιστούμε κάθε θέση εργασίας και θα οι άδειες πρέπει να δοθούν με ρήτρα συλλογικών συμβάσεων και εργασιακών σχέσεων. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι προβληματικό, είναι βιώσιμο. Προβληματικό θέλουν να το παρουσιάσουν εκείνοι που το κατάντησαν προβληματικό με τη συνεχής κλοπή των αποθυματικών. Τα βάρβαρα μέτρα, οι αντιλαϊκές πολιτικές των μνημονίων, η κοινωνική πρόνοια και το ασφαλιστικό πρέπει να είναι πρώτα και στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις αυτές με διάρκεια προκειμένου να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου. Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ είναι ένα ταμείο το οποίο δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι ένα ταμείο που πρέπει να μπουν όλοι μέσα και η τεχνική της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, γιατί ανήκουν όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτός συνόρων και δύο νέα περιστατικά αστυνομικής βίας σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αστυνομικοί ξυλοφόρτωσαν ανυποψία στους πολίτες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το σκηνικό γνώριμο. Οι αστυνομικοί έχουν σταματήσει οδηγό σε δρόμο του Ντιτρόιτ επειδή, όπως είπαν, παραβίασε στόπ. Με την απειλή όπλου, οι δύο αστυνομικοί βγάζουν τον οδηγό, το ρίχνουν στην άσφαλτο και αρχίζουν να τον γροθοκοπούν. 16 γροθιές σε 10 δευτερόλεπτα κατέγραψε η κάμερα του περιβολικού. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε μόφυρτο στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά και κρανιογεφαλικές κακώσεις. And she started beating me upside the head, you know, and choking me. You know, I'm begging for my life. I'm telling the officer I can't breathe. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι ο άντρας τους απείλησε ότι θα τους σκοτώσει. Ο δικαστής όμως δεν πίστεψε τον ΝΤΑΗ αστυνομικό και τον καταδίκασε σε 13 μήνες φυλάκιση. Στο Πίτσμπουργκ, ένας άλλος αστυνομικός εκτός υπηρεσίας διαπληκτίζεται με ένα νεαρό. Ξαφνικά σπρώχνει το 19χρονο ποτέ εκείνος καταλάβει τι είχε συμβεί. Με γροθιές και κλώτσιες, ο αστυνομικός προσπαθεί να τον συλλάβει. Το βίντεο παρακολουθούν απαθείς τρεις άντρες. Ο άγριος ξυλοδαρμός οδήγησε τον αστυνομικό ενώπιον του δικαστηρίου. Ο δικαστής τον απείλαξε, αλλά έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες αρνητικά σχόλια. Στιγμές τρόμου έζησαν στον αέρα οι επιβάτες αεροσκάφους μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Μογκαντίσου της Ομαλίας. Έκρηξη βόμβας άνοιξε τρύπα σε ένα σημείο της καμπίνας των επιβατών και ήταν μοιραία για τον άντρα που καθόταν δίπλα, καθώς υπέστη σοβαρά εγκάβματα και έπεσε στο κενό. Σε Φιάλτη εξελίχθηκε η πτήση αεροπλάνου ελληνικών συμφερόντων όταν σημειώθηκε έκρηξη στον αέρα λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Ομαλίας. Πρόκειται για αεροσκάφος της Airbus, εταιρείας ελληνικών συμφερόντων Hermes Airlines, που είχε ενοικιαστεί σε αεροπορική εταιρεία της Ομαλίας και είχε απογειωθεί από το Μογκαντίσου με προορισμό το Τσιμπουτί στο κέρας Αφρικής. And a smoke erupted. You know, we couldn't see anything for a few seconds. So it was a bit scary and, of course, traumatized those few seconds. And when things, the smoke cleared, I saw kind of a space of a junk of a small area of the plane missing. And that air was floating in and out and the oxygen mass started to drop above us. So everything looked a bit more critical. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος έφτασε στα 11.000 πόδια με αποτέλεσμα να ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στην άτρακτο κοντά σε έναν από τους κινητήρες, προκαλώντας αποσυμπίεση στην καμπίνα. Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας εκτοξεύτηκε από την τρύπα στο κενό. Αξιωματικός αστυνομίας στην πόλη Μπάλα, 30 χιλιόμετρα βόρεια του Μογκαντίσου, δήλωσε πως οι κάτοικοι βρήκαν τη σωρό ενός ηλικιωμένου που μπορεί να έπεσε από το αεροπλάνο. Altitude and the pilot brought it back to balance and I think it took us a few minutes to be calm. Τα 7 μέλη του πληρώματος, ανάμεσα τους και δύο Έλληνες, προσπάθησαν να διαχειριστούν ψύχρεμα την κατάσταση, ενώ ο Σέρβος πιλότος γύριζε το Α321 προς το Μογκαντίσου, όπου το προσγείωσε με επιτυχία. Όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές αμερικανικής κυβέρνησης, η έκρηξη προκλήθηκε από βόμβα, ενώ ίχνη κριτικών υλών εντοπίστηκαν στους πρώτους ελέγχους. Για βόμβα έκανε λόγο και ο 64χρονος πιλότος του Airbus, ωστόσο καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.